Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο φιλοξενούμενός μου για απόψε είναι ένας Έλληνας της Διασποράς. Ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στο όραμα για την διαμόρφωση της συλλογικής γνώσης μέσω του διαλόγου. Όπως θα ακούσουμε σε λίγο από τον ίδιο, μέσω του δομημένου δημοκρατικού διαλόγου. Σπούδασε θεωρητική φυσική στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, εργάστηκε κοντά στο γνωστό αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Δοξιάδη και εργάστηκε ως καθηγητής, διατέλεσε ως καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια της Αμερικής πάνω στον σχεδιασμό των κοινωνικών συστημάτων. Είναι ιδρυτής του Ινστιτούτου Αγοράς του 21ου αιώνα, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που ασχολείται με την εξέλιξη του πολίτη σε παγκόσμιο πλαίσιο και με τον δομημένο δημοκρατικό διάλογο ως εργαλείο λήψης αποφάσεων σε σύνθετα επιχειρηματικά, εθνικά αλλά και κοινωνικά προβλήματα. Σήμερα ο άνθρωπος αυτός μετρά 40 και πλέον χρόνια εργασίας και έρευνας, ενώ έχει λάβει μέρος σε διαπραγματεύσεις πάνω στην ειρήνη και στην δημοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο. Να καλωσορίσω τον κύριο Αλέξανδρο Χριστάκη. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε για να κάνουμε μια συζήτηση μαζί. Κύριε Χριστάκη, η συνάντησή μας αυτή γίνεται πάνω σε ένα κρίσιμο ιστορικό, πολιτικό και οικονομικό μετέχμιο για την χώρα μας. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση για την Ελλάδα και η χώρα βρίσκεται πάνω σε προκλήσεις και ζητούμενα, νέες προκλήσεις και ζητούμενα. Αναρωτιέμαι, σύμφωνα με τη γνώμη σας, ποιες είναι αυτές οι σύγχρονες προκλήσεις και ποια είναι τα ζητούμενα αυτή τη στιγμή. Να σας πω, κύριε Κακουλάκη, εγώ νομίζω ότι επειδή η χώρα αντιμετωπίζει πολύπλοκα προβλήματα, χρειάζεται μία διαδικασία ή μία μεθοδολογία συμμετοχικής δημοκρατίας. Συγκεκριμένα τι εννοώ, ότι χωρίς τη συμμετοχική δημοκρατία δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα όραμα και μία ελπίδα η οποία να βγει από τους πολίτες, να μην βγαίνει μόνο από τους πολιτικούς άντρες ή γυναίκες, διότι η ελπίδα είναι και το όραμα είναι ο μαγνήτης ο οποίος θα μας δώσει τη δυνατότητα συλλογικά και ως μία κοινωνία να αντιμετωπίσουμε τα πολύπλοκα προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν με μεθόδους οι οποίες δεν είναι συνενετικές. Δηλαδή βασικά το θέμα είναι επικοινωνία, συνένεσης μέσω ενός ουσιαστικού, αυθεντικού, δημοκρατικού διαλόγου. Επομένως εντοπίζεται ως πρόκληση, ως σύγχρονη πρόκληση της εποχής την πολυπλοκότητα των προβλημάτων. Σαφώς. Η πολυπλοκότητα είναι εκείνη η οποία δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται. Παρακολουθώ συγκεκριμένα, παρακολουθώ πολλές από τις συζητήσεις που γίνονται στα τηλεοπτικά μέσα και διαπιστώνω ότι οι περισσότεροι σε αυτές τις συζητήσεις ασχολούνται με βραχυπρόθεσμα προβλήματα. Έχουμε δηλαδή τα βραχυπρόθεσμα και όχι τα μακροπρόθεσμα. Μάλιστα. Και τα βραχυπρόθεσμα ουσιαστικά καθορίζουν πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα, αντί να έχουμε έναν ορίζοντα μακροπρόθεσμο ο οποίος μας δίνει περισσότερες δυνάμεις, δυνατότητες μάλλον, να κάνουμε πιο σωστές επιλογές. Δηλαδή εννοώ το εξής, όταν μιλάμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα η ελευθερία όσον αφορά τις επιλογές μας είναι πολύ περιορισμένη και ουσιαστικά μόνο ότι θέλουμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα ή την παρούσα κατάσταση, επειδή δουλεύουμε σε ένα βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα και επειδή ακόμα χειρότερα έχουμε κατασταλάξει ότι το εφικτό καθορίζει το επιθυμητό. Το επιθυμητό, δηλαδή η επιθυμία, η ελπίδα ή το όνειρο, καθορίζονται από το τι μπορεί να γίνει και όχι τι πρέπει να γίνει. Αντιθέτως, πρέπει να το αλλάξουμε αυτό και να κάνουμε το επιθυμητό να καθοδηγεί το εφικτό. Επομένως λέτε ότι οι Έλληνες πολιτικοί είναι κοντόφθαλμοι.
δυστυχώς τους βλέπω έτσι, αλλά δεν είναι μόνο οι Έλληνες πολιτικοί. Εγώ νομίζω ότι γενικά και οι Ευρωπαίοι, ας πούμε, διότι ουσιαστικά όταν μιλάμε για το ελληνικό πρόβλημα, δεν είναι όπως διαπιστώνουμε τώρα και από τις συζητήσεις και από τις εκλογές, δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι σε κοσμική κλίμακα και βεβαίως και σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Αν υποθέσουμε ότι αυτή η κοντόφθαλμη λογική ισχύει και ο κόσμος επικεντρώνεται στο εφικτό και όχι σε αυτό που πρέπει να γίνει, αναρωτιέμαι ποιος είναι ο λόγος, ποια είναι η αιτία γι' αυτό. Είναι ο φόβος, είναι η ανασφάλεια, είναι η προπαγάνδα? Είναι και το γεγονός ότι έχουμε κατασταλάξει στον κανόνα ή στη θεωρία ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Δηλαδή έτσι έχει γίνει, ας πούμε, η εξέλιξη. Πολιτική θα πει η τέχνη του εφικτού. Και συγκεκριμένα οι κυβερνήσεις ασχολούνται με το εφικτό και οι αντιπολιτεύσεις ασχολούνται με το επιθυμητό. Και γίνεται δηλαδή, όταν είσαι αντιπολίτευσης μιλάς για το όραμα. Όταν είσαι κυβέρνησης ασχολείσαι με το εφικτό. Και πρέπει να βρεθεί τρόπος να το ξεπεράσουμε αυτό το μοντέλο. Και γι' αυτό ακούω τώρα στις πολλές συζητήσεις για πρώτη φορά, τώρα που είμαι εδώ επισκέπτης, δηλαδή έρχομαι και κάθε χρόνο εδώ στην Ελλάδα, ακούω συζήτηση για το λεγόμενο paradigm shift, την αλλαγή δηλαδή του παραδείγματος. Αρκεί να σας πω ότι εγώ ξεκίνησα τη δουλειά για τη δημιουργία του μοντέλου του δομημένου δημοκρατικού διαλόγου το 1970. Και τότε ξεκίνησα με συναδέλφους να μιλάω για το paradigm shift. Το paradigm shift δηλαδή έχει μια ιστορία 40 χρόνια. Προσωπικά με μένα και με άλλους. Στην ουσία μιλάτε για την αλλαγή μιας εποχής. Μιλάμε για την αλλαγή της, της μεθοδολογίας και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε πολύπλοκα προβλήματα συλλογικά και όχι ατομικά. Θα περάσουμε στο κομμάτι του δομημένου δημοκρατικού διαλόγου αλλά και στην αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων και θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα της δουλειάς σας μέχρι σήμερα. Θέλω όμως να σταθούμε στο κομμάτι αυτό, κύριε Χρυστάκη, αναφορικά με το τι εμποδίζει το σύγχρονο Έλληνα να δει πιο πέρα από το εφικτό, πιο πέρα από αυτό που πολλές φορές του σερβίρεται, και επιτρέψτε μου την έκφραση, ως η μόνη λύση. Ακούσαμε προεκλογικά, για παράδειγμα, μονόδρομος ή διλήμματα ή το ευρώ ή το μνημόνιο ή έξοδος από το ευρώ, και γενικώς υπήρχε ένα κλίμα εκφοβισμού και από τα διεθνή μέσα, και αυτό δεν είναι παρακινδυνευμένο που το λέω, είναι αποδεκτό από πολλούς. Είδαμε δηλαδή μέσα όπως οι γερμανικές Financial Times, η γερμανική Bild, να προσπαθούν να καθορίσουν στους Έλληνες τι είναι το εφικτό και τι θα πρέπει να ακολουθήσουν από εδώ και πέρα. Και το ερώτημά μου πάνω σε αυτό είναι το εξής. Είναι μια προπαγάνδα φόβου, είναι το γεγονός ότι έχουμε κοντή ιστορική μνήμη και δεν διδασκόμαστε την ίδια την ιστορία μας? Τι είναι εκείνο που μπλοκάρει το όραμά μας για το μέλλον? Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια κοινωνικοπολιτική παγίδα. Είναι παγίδα δηλαδή. Έχουμε παγιδεύσει τη δυνατότητά μας να κατασκευάζουμε ως πολίτες συλλογικά ένα όραμα που αντιπροσωπεύει και την ελπίδα, τη συλλογική ελπίδα, όχι την ατομική. Δηλαδή το όραμα, εάν δεν είναι συλλογικό το όραμα, δεν έχει καμία αξία. Η έννοια ότι υπάρχει ένας ηγέτης ο οποίος έχει τη δυνατότητα σε αυτή την εποχή, στη σημερινή εποχή, να κατασκευάσει το όραμα και να το κοινοποιήσει ή να το κοινωνιοποιήσει στους πολίτες, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει, ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας των προβλημάτων. Τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή στα πολύπλοκα προβλήματα υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Κάθε δηλαδή άνθρωπος ως παρατηρητής και ως ο άνθρωπος που ζει το πρόβλημα πρέπει να εκφέρει την άποψή του. Και η έννοια της δημοκρατίας
είναι ότι, όπως πιστεύω έχει κάπως γίνει αισθητό τώρα, ότι κανένας δεν μπορεί να αποφασίζει για μας χωρίς εμάς. Οπότε πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές. Η άλλη έννοια είναι ότι εγώ αποφασίζω για μένα. Λοιπόν, εάν πιστέψουμε ότι συμμετοχική δημοκρατία, πρέπει να κατασκευάσουμε το όραμα, την ελπίδα, με μια συλλογική δημοκρατική, με ένα συλλογικό δημοκρατικό διάλογο. Τι γίνεται όμως? Μιλάνε όλοι για διάλογο, αλλά όπως διαπίστωσα εγώ πριν από 40 χρόνια με συνεργάτες, ο διάλογος ο οποίος γινόταν στην αθηναϊκή αγορά, γι' αυτό φτιάξαμε το Ινστιτούτο της Αγοράς του 21ου αιώνα, ο διάλογος που γινόταν τότε αντιμετώπισε πολύ πιο εύκολα προβλήματα από τα προβλήματα που έχουμε τώρα. Καταλάβατε τι λέω? Επομένως, ουσιαστικά χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί η επιστήμη του διαλόγου και η μεθοδολογία της συνένεσης. Για να γίνει συνένεση, ακόμα και με τις καλύτερες προθέσεις, δεν το πετυχαίνουμε. Καταλάβατε το λέω? Μάλιστα, στην ουσία λέτε να πάμε από το εγώ στο εμείς. Σαφώς. Να πάμε από το εγώ στο εμείς, αλλά και αν θέλουμε να πάμε, για να γίνει αυτό, για να πραγματοποιηθεί, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα διάλογο που δεν είναι ο διάλογος το που γινόταν 2.500 χρόνια πριν. Γι' αυτό μιλάμε, ενώ έχουμε δηλαδή προοδεύσει, έχουμε προοδεύσει γενικά σε πράγματα τεχνολογία, έχουμε όλων των ειδών τα μηχανήματα και όλο το ίντερνετ και τα λοιπά. Αναρωτιέται κανείς πώς θεωρούμε ότι ο τρόπος της επικοινωνίας και του διαλόγου που ήταν πράγματι επιτυχής πριν από 2.500 χρόνια θα είναι επιτυχής και τώρα? Αυτό είναι ουσιαστικά λάθος. Επομένως λοιπόν, εξέλιξη του διαλόγου, εξέλιξη της δημοκρατικής διαλογικής κουλτούρας και από εκεί και πέρα επικοινωνία ο ένας με τον άλλο. Ήσασταν στα ιδρυτικά μέλη του Κλαμπ της Ρώμης μαζί με άλλους συνεργάτες και πρωτοπόρο τον Χασάν Όσμπεκαν, ο οποίος πέρα από συνεργάτης υπήρξε και εμπνευστής σας. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο αναβρασμό, η ιστορία αλλάζει όχι πια με τα χρόνια αλλά μέρα με τη μέρα. Από την Αραβική Άνοιξη στην Ευρωπαϊκή κρίση χρέους και από εκεί σε διλήμματα ακόμα και στην Αμερική και στην Προεδρία του Ομπάμα. Πώς δηλαδή μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι ο κόσμος μπορεί να έρθει κοντά σε μια διαλογική συζήτηση και να επικοινωνήσει πάνω σε σύγχρονα προβλήματα? Είναι δυνατό, διότι το έχουμε αποδείξει επανειλημμένως σε εφαρμογές της μεθοδολογίας του δημοκρατικού διαλόγου, έχουμε αποδείξει. Παραδείγματος χάρη, αν φέρουμε σε μια διαλογική συζήτηση αντιπροσώπους της Βόρειας Κύπρου, δηλαδή Τούρκο-Κύπριους και Ελληνοκύπριους, όταν τους φέρουμε μαζί και τους δώσουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με δημοκρατικό διάλογο, κατασταλάζουν στη συνένεση. Και έχουμε δηλαδή επανειλημμένως τέτοιες εφαρμογές, όχι μόνο με Τουρκοκυπρίους και με Ελληνοκυπρίους, στην οποία είναι μια δουλειά που γίνεται τώρα επί καμιά δεκαπενταριά χρόνια, και λέμε ότι είναι μια δουλειά που γίνεται συγχρόνως με τον διάδρομο το διπλωματικό. Μιλάμε δηλαδή για ένα διαφορετικό διάδρομο που είναι ο διάδρομος της συμμετοχής των πολιτών. Και πιστεύουμε εμείς ότι αυτός ο διάδρομος σε συνεργασία με τον άλλον διάδρομο μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Εάν πάω στο Club of Rome, το βασικό, η μεγάλη ανακάλυψη η οποία έγινε με την προσπάθεια πριν από 40 χρόνια της δημιουργίας του Club of Rome, ήταν η διαπίστωση μιας προσέγγισης που ονομάστηκε από τον Χασάν Όσμπεκαν η προβληματικ, χρησιμοποίησε δηλαδή μια διαφορετική λέξη για να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι δεν μιλάμε για προβλήματα τα οποία είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Δηλαδή κάποτε τα προβλήματα, πριν από 70 χρόνια ας πούμε, τα προβλήματα ήταν ανεξάρτητα. Ήταν δηλαδή το πρόβλημα της εκπαίδευσης, το πρόβλημα
της φτώχειας, το πρόβλημα της κυκλοφορίας. Πήγαν διαφορετικές αντιμετωπίσεις και μπορούσαν τότε, πριν από μία εκατοενταετία ας πούμε, να τα αντιμετωπίζουμε ως ανεξάρτητα. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι με την εξέλιξη, με την παράδοση του χρόνου, όλα αυτά τα ανεξάρτητα έχουν γίνει ένα σύμπλεγμα. Και αυτό μιλάμε για πολύ πρώτο πρόβλημα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κυκλοφοριακό χωρίς να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, τη φτώχεια. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε της παιδείας το πρόβλημα χωρίς να αντιμετωπίσουμε το θέμα της πώς ζουν οι άνθρωποι, οι φτωχοί, στις γειτονιές. Καταλάβατε τι λέω. Είναι δηλαδή το σύμπλεγμα αυτών των προβλημάτων που χρειάζεται διαφορετική μεθοδολογία. Και αυτό είναι η έννοια της πολυπλοκότητας των προβλημάτων που πλέον είναι αλληλοεξαρτούμενα. Θεωρείτε ότι και η σύγχρονη πολιτική, έτσι όπως εφαρμόζεται, λανθάνει ακριβώς το ότι αδυνατεί να κατανοήσει και κατ' επέκταση να αντιμετωπίσει τη συνθετότητα αυτών των προβλημάτων? Ναι, απολύτως, διότι μιλάνε, ας πούμε, και οι πολιτικοί άνδρες και οι πολιτικοί γενικά, μιλάνε για την έννοια του συστήματος, λένε δηλαδή ότι τα προβλήματα είναι συστημικά. Εάν λοιπόν τα προβλήματα είναι πράγματι συστημικά, χρειάζονται συστημικές λύσεις, τις οποίες δεν βρίσκουμε. Και ουσιαστικά το επίτευγμα του δομημένου δημοκρατικού διαλόγου, κυρία Κακουλάκη, είναι ότι δίνουμε τη δυνατότητα στον απλό πολίτη, ο οποίος του οποίου η φωνή πρέπει να ακούγεται στην συμμετοχική δημοκρατία, διότι είναι αυτός που βιώνει τα προβλήματα. Και εκ των πραγμάτων, επειδή βιώνει τα προβλήματα, είναι εμπειρογνώμων. Εμείς δηλαδή στη συμμετοχική δημοκρατία πιστεύουμε ότι οι εμπειρογνώμονες δεν είναι μόνο οι καθηγητές των πανεπιστημίων. Κακώς έχει επικρατήσει η έννοια ότι ο καθηγητής πανεπιστημίου είναι πιο άξιος να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του πολίτη. Αυτό όμως στην ουσία, κύριε Χριστάκη, ανατρέπει ένα ολόκληρο σύστημα αξιών που έχει εγκαθιδρυθεί τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες και δει περισσότερο στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Και θέλω να ρωτήσω, δέχεστε αντιδράσεις κατά την διεξαγωγή των συνεργαστηρίων του δομημένου δημοκρατικού διαλόγου ακριβώς από αυτήν την λογική? Δηλαδή το ότι όχι μόνο ο ειδικός μπορεί να μιλήσει για ένα πρόβλημα, αλλά και ο απλός πολίτης ο οποίος το ζει, το βιώνει. Ναι, δεχόμαστε αντιδράσεις από αυτούς οι οποίοι έχουν επικρατήσει όσον αφορά τη συγκέντρωση της δύναμης, οι οποίες είναι, παραδείγματος χάρη, οι πολιτικές ελίτς, οι ακαδημαϊκές ελίτς. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στη διαδικασία της εφαρμογής του δημοκρατικού διαλόγου επαναστατούν, διότι βλέπουν να χάνεται η δύναμή τους, δηλαδή να γίνεται μία ανακατανομή της δυνάμεως. Και όπως ζήσαμε πριν από ένα μήνα σε μία εφαρμογή που έγινε για τα κρασοχώρια της Κύπρου, είδαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει στα κρασοχώρια, ο Κώστας, σε μια στιγμή πάνω στη διαλογική ζήτηση, ο Κώστας, ο οποίος είχε απελευθερωθεί και ήταν πλέον πολύ ευχαριστημένος, και ήρθε ξανά και ήρθε ξανά. Και όταν τον είδα, του λέω: Κώστα, ξανά, μου λέει, εδώ μου αρέσει. Γιατί του άρεσε? Διότι ακουγόταν η φωνή του, και σε μια στιγμή είπε ο Κώστας: μα εγώ ζω στο χωριό. Όταν είχαμε άλλους αντιπροσώπους από κυβερνητικούς οργανισμούς κτλ., είπε ο Κώστας: να σ' ακούσω, αλλά εγώ ζω στο χωριό. Λοιπόν, ποιος ξέρει το πρόβλημα των κρασοχωριών στην Κύπρο πιο καλά από τον Κώστα? Τώρα, ο Κώστας οπωσδήποτε ζει το πρόβλημα. Όσον αφορά την αντιμετώπιση, τη λύση, πολύ πιθανό να χρειάζεται άλλους εμπειρογνώμονες, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά όσον αφορά το βίωμα του προβλήματος, αυτός είναι ο εμπειρογνώμονας. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει ενεργητικός και παθητικός διάλογος. Και αυτό σχετίζεται με αυτό που λέμε τώρα, με την εξής έννοια. Πολλές φορές νομίζουμε ότι συμμετέχουμε σε μια διαλογική συζήτηση,
εκθέτουμε τις απόψεις μας. Βλέπουμε πάρα πολλές τέτοιες συζητήσεις να γίνονται πολλές φορές, ακόμα και στα τηλεοπτικά παράθυρα, όπου υποτίθεται ότι δίνεται ο λόγος αλλά και η δυνατότητα στον καθένα να εκφραστεί. Ποια είναι λοιπόν η διαφορά μεταξύ παθητικού και ενεργητικού διαλόγου? Το παράδειγμα που θέλω να πω για να διαφοροποιήσω τον ενεργητικό από τον παθητικό διάλογο είναι μια εμπειρία που είχα πριν από 25-30 χρόνια και θα σας πω αυτή την ιστορία για να κάνω τη διαφοροποίηση. Συγκεκριμένα μιλάμε για μια συγκέντρωση στην οποία είχαμε αντιπροσώπους από τους Αμερικανούς Ινδούς, Native Americans, και είχαμε επίσης αντιπροσώπους αυτήν την ίδια τη διαλογική συζήτηση. Γινόταν δηλαδή ένα συνεργαστήριο δημοκρατικό και είχαμε αντιπροσώπους από τους Αμερικανούς Ινδούς και επίσης είχαμε από το Κογκρέσο και από το Λευκό Οίκο. Τους βάλαμε λοιπόν αυτούς σε μια αίθουσα, σε μια πραγματικά ωραία αίθουσα η οποία όπως χρησιμοποιούμε εμείς έχουμε απεικονίσεις κτλ. Δεν θέλω να σας κουράσω με αυτό. Άρα η διαπίστωση που έγινε σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι ξαφνικά οι Native Americans, οι Αμερικανοί Ινδοί, οι οποίοι σε άλλες συγκεντρώσεις η συμπεριφορά τους ήταν ως παθητική στη συμμετοχή τους στο διάλογο, ξαφνικά γίνανε πολύ ενεργητικοί. Ο λόγος ο οποίος γίνανε ενεργητικοί, διότι με το δομημένο διάλογο γίνεται προσπάθεια να ακουστεί η αυθεντική, δηλαδή γίνεται ο κάθε παρατηρητής, ουσιαστικά απελευθερώνεται επειδή του δίνουμε τη δυνατότητα να λέει τη γνώμη του και να είναι αυθεντικός, και επίσης έχουμε ορισμένους κανόνες όπου παραδείγματι ξέρουμε ότι η δυνατότητα του ανθρώπου να συμμετέχει σε διάλογο και να ενημερώνεται από τις γνώμες άλλων. Έχει ορισμένα, υπάρχουν τα λεγόμενα cognitive limitations, πώς τα λέγουν, γνωστικοί περιορισμοί. Και ποτέ δεν υπερβαίνουμε τις γνωστικούς περιορισμούς οποιοδήποτε ανθρώπου που μπαίνει στο διάλογο. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή πραγματικά έχουν απορία για τη συγκεκριμένη αυτή μεθοδολογία, για το πώς δηλαδή η γνώμη και του πιο απλού πολίτη περικλείεται μέσα από μια δομημένη δημοκρατική διαλογική συζήτηση. Και θέλω να μας εξηγήσετε με πολύ απλά λόγια την συγκεκριμένη μεθοδολογία. Πολύ απλά λόγια, φανταστείτε ότι έχουμε ας πούμε μία ομάδα η οποία κάθεται σε ένα τραπέζι, με μία ομάδα ας πούμε πέστε 20 ανθρώπων, και αρχίζει η διαλογική συζήτηση του δομημένου δημοκρατικού διαλόγου με το να πούμε στον κάθε άνθρωπο να μας πει, να μας απαντήσει μία λέγεται ερώτηση κλειδί, η οποία ερώτηση κλειδί καθορίζεται εκ των προτέρων. Και αυτή είναι πολύ σημαντική, πώς δηλαδή θα καθοριστεί αυτή η ερώτηση. Πάμε λοιπόν γύρω από το τραπέζι και λέμε «Μαρία, πες μας τη γνώμη σου», «Νίκο, πες μας τη γνώμη σου». Όταν λένε αυτή τη γνώμη τους και μαζεύουμε όλες τις γνώμες. Μαζεύουμε όλες τις γνώμες με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να μην να τους υπερασπίσουμε όσον αφορά την αυθεντικότητά τους. Δημιουργείται δηλαδή ένα κλίμα αυθεντικότητος και ειλικρίνειας και εμπάθειας, πώς το λένε, και μιας ενσυναίσθησης. Όταν λοιπόν, μετά λοιπόν επαναρχόμεθα και τους λέμε τώρα θέλουν ο καθένας σας να εξηγήσει τη γνώμη του και τους προστατεύουμε από τους άλλους οι οποίοι θα προσπαθήσουν να πούνε «Μαρία, εσύ θες να πεις αυτό». Τι γίνεται λοιπόν? Μόλις αρχίσει αυτή η επέμβαση, η παρεμβάση, όπως γίνω, βλέπω πούμε, εδώ στην τηλεόραση, ο καθένας προσπαθεί να πει στον άλλον τι θέλει να πει. Όταν λοιπόν δημιουργήσουμε ένα κλίμα το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα, όπως είπα προηγουμένως για τον Κώστα, ο οποίος πιθανόν ο Κώστας του χωριού, του κρασοχωριού, ποτέ να μην δόθηκε ευκαιρία, επειδή είναι ένας απλός χωρικός, να λέει τη γνώμη του. Εμείς λοιπόν τον προστατεύουμε. Πες τη γνώμη σου, ανεξαρτήτως αν είναι Κώστας ή αν είναι μαθητής σχολείου με ειδικές ανάγκες. Οι φωνές λοιπόν είναι ξεκάθαρες. Μετά εξηγούν τις γνώμες τους και τελικά γίνεται μια διαδικασία στην οποία τους προστατεύουμε, τους δίνουμε την ικανότητα να κάνουν συσχετισμούς
μεταξύ των ιδεών και η συσχέτιση των ιδεών είναι πολύ βασική στη μεθοδολογία. Διότι διαπιστώνουμε, κύριε Κακουλάκη, ότι οι άνθρωποι, αφού πάμε γύρω-γύρω και λέμε «πες μας τι λες Μαρία, τι Νίκο» κτλ. Και τους ρωτάμε «τους καταλάβατε όλους?» Ναι, ναι, τους καταλάβαμε. Όταν αρχίσουμε να κάνουμε συσχετισμούς, παραδείγματος χάρη, αν η ιδέα του Νίκου και η ιδέα της Μαρίας είναι όμοιες, ξαφνικά εκείνο το οποίο ήταν ξεκάθαρο δεν είναι πλέον ξεκάθαρο. Τι εννοώ με αυτό? Τους βοηθάμε με το να κάνουμε συσχετισμούς να πάνε πιο βαθιά και πιο βαθιά και πιο βαθιά και διαπιστώνουμε ότι πολλές φορές οι διαφωνίες είναι επιφανειακές. Δηλαδή διαφωνούν στην επιφάνεια και δεν διαφωνούν όταν καταλαβαίνουν τι λέει η Μαρία και τι λέει ο Νίκος. Πολλές φορές οι διαφορές εντοπίζονται και στον τρόπο διατύπωσης των θέσεων. Ναι, όσον αφορά τον τόπο διατύπωσης, είναι ενδιαφέρον αυτό που με ρωτάτε, διότι εμείς υποστηρίζουμε, επειδή πάμε τώρα και ποιος είναι ο εμπειρογνώμων και ποιος είναι elite κτλ. Υποστηρίζουμε ότι το λεξικό, οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο κάθε παρατηρητής άνθρωπος που μπαίνει στο τραπέζι, του δίνουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις λέξεις τις οποίες αυτός όπως τις βλέπει αυτός. Που τις κατανοεί. Ναι, ο οποίος τις κατανοεί αυτός και του δίνει. Γι' αυτό σας είπα ότι πρώτα λέει μία πρόταση απαντώντας σε μία ερώτηση κλειδί και μετά επανερχόμαστε και του λέμε εξήγησέ μας για τους άλλους. Αυτό που ρωτάω είναι αν στην προσπάθειά σας να φέρετε κοντά τις γνώμες των πολιτών μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία ώστε να προστατευτεί η αυθεντικότητα αλλά και η άποψη του καθενός. Αν μέσα από αυτή τη διαδικασία σύνθεσης διαπιστώνετε εσείς ότι εν τέλει αυτό που αρχικώς έμοιαζε ως αντίθεση, αντιπαράθεση, τελικά είναι ίδιο και ο τρόπος διατύπωσης ήταν διαφορετικός. Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει. Αλλά εκείνο το οποίο συμβαίνει πιο συχνά και είναι πραγματικά το καταπληκτικό, το οποίο βοηθάει στην, όπως είπατε εσείς, στο να γίνει η σύνθεση των γνωμών και να κατασταλάξουμε από τις γνώμες των ολίγων στη γνώση των πολλών. Είναι δηλαδή μετατροπή ή μεταμόρφωση των γνωμών σε γνώση. Εκείνο το οποίο είναι καταπληκτικό και το έχουμε επιχειρήσει επανειλημμένως, ότι προτού μπουν στον χώρο της αντιμετώπισης των πολυπλόκων προβλημάτων, μπορούμε να ρωτήσουμε τον Νίκο, Νίκο, τι νομίζεις είναι τα προβλήματα? Και να μας πει ο Νίκος 3-4 προβλήματα, τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι τα πιο σημαντικά ή τα πιο ριζικά. Μετά τη διαλογική συζήτηση του δομημένου δημοκρατικού διαλόγου, όταν ρωτήσουμε τον Νίκο που φεύγει τώρα από το διάλογο, Νίκο, τα προβλήματα μας είπες είναι α, β, γ, αυτά είναι? Όχι, είναι χ, ψ, ω, αλλά ξεγνώμη. Και ο λόγος που αλλάζει γνώμη είναι ότι διαπιστώνει ότι όχι απολύτως εντελώς, δεν αλλάζει εντελώς, μα αυτός είπε πέντε, μπορεί από τα πέντε να κρατήσει τα δύο δικά του και να πάει και τρία από άλλους. Τι σημαίνει λοιπόν? Σημαίνει το καταπληκτικό φαινόμενο να μην υπάρχει αλληλοεξάρτησης ή πώς τη λέτε εσείς, correlation, συσχετισμός μεταξύ των προβλημάτων τα οποία είπανε οι παρατηρητές, οι πολίτες πριν από το διάλογο και αυτά που λένε μετά. Η μόνη εξήγηση σε αυτού του φαινομένου να αλλάζουν γνώμη είναι ότι μάθανε. Έμαθε ο ένας από τον άλλο. Η μάθηση, η συλλογική μάθηση είναι το φαινόμενο που λείπει πραγματικά σε όλες τις επιφανειακές. Και επίσης και που διαπιστώνομαι, κύριε Κακουλάκη, είναι ότι οι περισσότερες συζητήσεις μένουν στην επιφάνεια. Δηλαδή ασχολείται ο κόσμος όχι με τα ριζικά προβλήματα, αλλά με την επιφανειακά. Πώς οδηγείστε λοιπόν στα ριζικά προβλήματα, κύριε Χριστάκη? Ναι, η διαδικασία δίνει, όπως σας είπα προηγουμένως, τη δυνατότητα στον κάθε πολίτη που συμμετέχει σε αυτό το διάλογο να εκφέρει από τη δικιά του σκοπιά την άποψή του όσον αφορά το πολύπλοκο πρόβλημα. Καταλάβατε? Και ο καθένας μπορεί να πει, ας πούμε, ότι αυτός βλέπει από τη σκοπιά του.
Και συγκεκριμένα μαζεύουμε κατά μέσον όρων, ανεξαρτήτως του πολύπλοκου προβλήματος και ανεξαρτήτως της ομάδος, έχουμε διαπιστώσει από εφαρμογές που είναι περίπου 1000 ανά τον κόσμο, ότι ο αριθμός κατά μέσον όρο των πολυπλόκων ιδεών για το πολύπλοκο, ιδεών για το πολύπλοκο πρόβλημα όπως τις βλέπει ο καθένας είναι 64. Στην ουσία λέτε ότι αν έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που έχουν διαφορετικές απόψεις για ένα πρόβλημα, θα συγκεντρώσετε γύρω στα 64 σημεία, αίτια τα οποία αποτελούν το πρόβλημα. Μάλιστα. Αφού έχουμε μια καταγραφή 64 προβλημάτων, λέμε στον καθένα υποκειμενικά και ο καθένας υποκειμενικά και από τη δικιά του πλέον αξιολόγηση να ξεχωρίσει από τα 64 τα 5 που νομίζει ότι είναι τα πιο σημαντικά. Καταλάβατε. Και συνήθως διαπιστώνουμε από αυτή τη διαδικασία ότι από τα 64 τα περίπου 32 γίνεται δηλαδή. Θυμάστε τι σας είπα, ότι λέμε όλοι να πούν τις ιδέες τους, οπότε το ανοίγουμε. Με το να τους πούμε να ξεχωρίσει τα σημαντικά, κλείνουμε και φτάνουμε από 64 σε 32. Τώρα λοιπόν έχουμε 32 τα οποία έχουν βγει από τα 64 ως τα πιο σημαντικά. Τώρα τους λέμε λοιπόν θα αρχίσουμε να εξετάζουμε ως ομάδα πώς τα προβλήματα αλληλοεπιδρούν. Το λεγόμενο να κάνουμε αλληλοσυνδέσεις μεταξύ των σημείων τα οποία έχουν προτείνει ως η απεικόνηση του πολύπλοκου προβλήματος. Καταλάβατε. Μόλις λοιπόν αρχίζουμε και γίνονται αλληλοεπιδράσεις, διαπιστώνουμε με την διαλογική συζήτηση που ασχολείται με ψηφοφορία όσον αφορά αν το πρόβλημα Α επιδρά στο πρόβλημα Β και το Β στο Γ και το Γ στο Δ. Έχουμε λοιπόν καμιά τριανταριά, διαπιστώνουμε ότι αυτά που είναι και φτιάχνουμε μια απεικόνηση αλληλοεπιδράσεων, που είναι μια απεικόνηση σαν ένα δέντρο. Έχει δηλαδή ρίζες και κλαδιά. Οι ρίζες, αυτά τα προβλήματα που πάνε στις ρίζες, είναι τα ριζικά προβλήματα. Καταλαβαίνετε όταν λέω για ένα δέντρο. Υπάρχει δηλαδή μια απεικόνηση ενός δέντρου και βλέπεις προβλήματα στα κλαδιά και προβλήματα στις ρίζες. Τι διαπιστώνουμε τώρα, κυρία Κακουλάκη? Ότι τα προβλήματα τα οποία είχαν ψηφίσει ως σημαντικά δεν είναι τα ριζικά. Δηλαδή οι προτιμήσεις που γίνονται στην ψηφοφορία όσον αφορά την αξιολόγηση των προβλημάτων, αυτά τα οποία είναι στην επιφάνεια είναι αυτά τα οποία νομίσανε ότι είναι σημαντικά. Υπάρχει πρόβλημα στη συνέχεια και στην ολοκλήρωση της διαδικασίας στους ίδιους τους συμμετέχοντες να δεχθούν το αποτέλεσμα. Φαντάζομαι ότι το αποτέλεσμα πολλές φορές είναι ανατρεπτικό σε σχέση με την αρχική τους εντύπωση. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το αποτέλεσμα είναι έκπληξης. Είναι έκπληξης δηλαδή. Και υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το αποτέλεσμα δεν είναι και έκπληξης. Δηλαδή το δέχονται, το βλέπουν, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι επαναστατικό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που πράγματι βγαίνει ένα αποτέλεσμα που λένε μα τι είναι αυτό, δεν το περιμέναμε ποτέ να βγει αυτό. Αλλά σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις υπάρχει η διαπίστωση ότι αυτά που ψηφίζονται ως ότι είναι σημαντικά, αυτές δηλαδή που λέμε οι προτεραιότητες. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κατ' επανάληψη όλοι οι κυβερνητικοί οργανισμοί και στην Ελλάδα και στην Αμερική και παντού αποφασίζουν τις προτεραιότητες με το να λένε στους ενδιαφερουμένους δείτε μια ομάδα προβλημάτων και ξεχωρίστε ποια νομίζω ότι είναι τα πιο σημαντικά. Και ξεχωρίζουν αυτή, ψηφίζουν. Και τι σημαίνει? Σημαίνει ότι συνέχεια ασχολούνται με τα επιφανειακά και όχι τα ριζικά. Κύριε Χαριστάκη, υπάρχει πρόβλημα στην ελληνική δημόσια διοίκηση αναφορικά με την δημιουργία συνένεσης για μεγάλα ζωτικά προβλήματα και πώς θα μπορούσε μια τέτοια μεθοδολογία να βοηθήσει σε διέξοδο από σημαντικά θέματα που μας απασχολούν?
Συγκεκριμένα έχουμε κάνει προσπάθειες με το Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα κέντρο, κυβερνητικό κέντρο, εθνικό κέντρο νομίζω, δημοσίας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Και κάναμε μια ομάδα η οποία ήξερε, έμαθε δηλαδή την μεθοδολογία. Δυστυχώς όμως, ενώ έγινε εδώ δηλαδή έγινε η εξάσκηση, τους εξασκήσαμε να μάθουν τη μεθοδολογία και να μπορούν να την εφαρμόζουν. Ξεκίνησαν και κάναμε μερικές εφαρμογές σε υπουργεία, σε νοσοκομεία και υπάρχει, ας πούμε, δυστυχώς και λυπάμαι πάρα πολύ, δεν συνεχίστηκε η προσπάθεια για πολλούς και διάφορους λόγους, για αλλαγές κυβερνήσεων, για αλλαγές, ας πούμε, του Γενικού Γραμματέα κτλ. Οπότε εκεί που έχει ευδοκιμήσει πάρα πολύ στον ελληνικό χώρο αυτή η μεθοδολογία είναι στην Κύπρο, στην οποία το 1996 ξεκινήσαμε, ας πούμε, ξεκινήσαμε καταρχήν για να κάνουμε τα λεγόμενα διακοινωτικά, δηλαδή γινόντουσαν συνεργαστήρια δημοκρατικού διαλόγου μεταξύ των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων. Είναι ένα κέντρο στην Κύπρο, λέγεται Future World Center, υπό την αιγίδα του φίλου μου του Dr. Γιάννη Λαούρη, ο οποίος με τους συνεργάτες του έχει κάνει εφαρμογές όχι μόνο στην Κύπρο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και συγκεκριμένα είναι αυτή η ομάδα η οποία έχει καταφέρει να διαδώσει το δομημένο δημοκρατικό διάλογο στην Ευρώπη. Υπάρχουν άλλοι στην Αμερική συνεργάτες, στους οποίους και αυτοί έχουν πολλές εφαρμογές σε πολλά υπουργεία, σε πολλά οργανισμούς, σε πολλές εταιρείες κτλ. Σε ποιες άλλες περιπτώσεις η συγκεκριμένη μεθοδολογία απεδείχθη σημαντική στο να αντιμετωπιστεί η αντιπαράθεση? Σε περιπτώσεις, εννοείται, επιχειρήσεων. Παραδείγματα, είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο επιχειρήσεων. Μάλιστα. Έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ όσον αφορά τις κυβερνητικούς οργανισμούς. Έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ από κυβερνητικούς υπουργεία των Αμερικανών, οι οποίοι ασχολούνται με το περιβάλλον. Παραδείγματος χάρη, ο δασικός οργανισμός της Αμερικής, για να προστατευτούν τα δάση της Αμερικής. Μάλιστα, ήταν η πρωτοποριακή αυτή όσον αφορά τις εφαρμογές. Για άλλα θέματα, επίσης, για να προστατευτούν οι ωκεανοί της Αμερικής. Καταλάβατε, δηλαδή, σε περιβαλλοντικά θέματα έχει εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις. Θεωρείτε ότι ο εκδημοκρατισμός της Ευρώπης είναι εφικτός αν δεν υπάρξει πρώτα εκδημοκρατισμός των εθνικών κρατών μελών? Εκείνο που διαπιστώνω, τουλάχιστον από τη δουλειά που γίνεται με τη συνεργασία μου με τους Κυπρίους συναδέλφους μου, έχει γίνει μία κίνηση από την Ευρώπη όσον αφορά τουλάχιστον στην εμπειρία που έχω για την Κύπρο, της λεγόμενης αυτοδιοίκησης του, της αυτοδιοίκησης σε χώρους, πώς το λένε, local. Τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, διαπιστώνω από τους συνεργάτες μου στην Κύπρο, οι οποίοι χρηματοδοτούνται σημαντικά, με σημαντικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αυτοί προωθούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε τι σημαίνει? Σημαίνει, να πούμε, εκείνο που βλέπουμε, μια τάση προς τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε κατά κάποιο τρόπο τα εθνικά σύνορα να μετριαστεί η επιρροή των εθνικών συνόρων. Βλέπουμε λοιπόν ένα όραμα στο οποίο θα δούμε μια δημοκρατία η οποία θα δουλεύει από τα κάτω προς τα πάνω. Και εγώ προσωπικά νομίζω ότι η έννοια του κάτω προς τα πάνω, δηλαδή της τοπικής δημοκρατίας, έχει πολλά πλεονεκτήματα, διότι δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν τα προβλήματα να τα αντιμετωπίσουν, να τα καθορίσουν, να τα κάνουν ιδιοκτησία τους, να καταλάβουν ότι εκείνο το οποίο έχουμε διαπιστώσει, ότι είναι πολύ δύσκολο οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν προβλήματα τα οποία δεν έχουν συνειδητοποιήσει. Το πρώτο πράγμα δηλαδή που κάνουμε στην εφαρμογή του Δημοκρατικού Διαλόγου, κυρία Κακουλάκη, είναι να δώσουμε την ευκαιρία
τους ανθρώπους που ζουν τα προβλήματα να τα συνειδητοποιήσουν συλλογικά. Και μόνο με τη συνειδητοποίηση του ανθρώπου, σε συλλογική συνειδητοποίηση των προβλημάτων, γίνεται και συλλογική συνένεση για την αντιμετώπιση τους. Αν ο ένας λέει το πρόβλημα είναι α και ο άλλος λέει το πρόβλημα είναι χ, καταλαβαίνετε, υπάρχει διαφοροποίηση. Πρέπει λοιπόν να γίνει πρώτον συνειδητοποίηση και συνένεση ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε συλλογικά. Κύριε Χριστάκη, σήμερα ζείτε κάποιο διάστημα στην Αμερική και κάποιο διάστημα γυρίζετε πίσω στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Αναρωτιέμαι τι γνώμη έχετε, τι ακούτε, ποιο είναι το συνέστημα που έχετε μαθαίνοντας όλα αυτά τα δεινά στα οποία βρίσκεται η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Και επειδή γνωρίζω ότι το 1965, ενώ ήσασταν στην Αμερική, γυρίσατε στην Ελλάδα για να ζήσετε, αναγκαστήκατε στη συνέχεια εξαιτίας της χούντας των συνταγματαρχών να γυρίσετε πίσω στην Αμερική, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν κατά την άποψή σας σύγχρονες δικτατορίες μεταμορφωμένες. Δεν ξέρω, εκείνο το οποίο διαπιστώνω, εάν δεν υπάρχουν δικτατορίες, υπάρχουν οπωσδήποτε σύγχρονες elites. Elites, η έννοια του elite. Και νομίζω η επανάσταση, η δημοκρατική επανάσταση, πρέπει να αντιμετωπίσει όλα αυτά το θέμα των elites. Δηλαδή, πώς μπορούμε ο άνθρωπος ο οποίος έχει ένα διαβίωμα το οποίο είναι προβληματικό, να του δώσουμε τη δυνατότητα να το ξεπεράσει, να του δώσουμε ελπίδα. Και μίλησα προηγουμένως για την ελπίδα ότι είναι ένα φαινόμενο που μόνο μπορεί να κατασταλάξει συλλογικά. Η ελπίδα δηλαδή πρέπει να είναι αποτέλεσμα συλλογικής αντιμετώπισης και όχι αντιμετώπισης είτε ενός πολιτικού ανδρός είτε ενός καθηγητού πανεπιστημίου, καταλάβατε. Στην Ελλάδα πάντως, κύριε Χριστάκη, η ελπίδα τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα ταυτίζεται πάρα πολύ με το λαϊκισμό. Αυτό νομίζω είναι πραγματικά ένα οξύμορο κατά τη γνώμη μου, διότι έχει γίνει μία, αυτό είναι ενδιαφέρον αυτό που μου λέτε, διότι τώρα ιδίως στις τελευταίες εκλογές τις οποίες έχω παρατηρήσει, έχουμε μπλέξει το λαϊκισμό με τη δημαγωγία, με την ελπίδα και με το όραμα. Είναι λοιπόν ένα φάσμα πολύ πολύπλοκών. Εγώ νομίζω ότι εάν πραγματικά το όραμα και η ελπίδα γίνονται συλλογικά, γίνονται δηλαδή με τη δημοκρατική συμμετοχή, τη συμμετοχική δημοκρατία, τότε δεν υπάρχει λαϊκισμός και δεν υπάρχει δημαγωγία, διότι γίνεται πλέον συμπίπτει η ελπίδα και το όραμα. Συγκεκριμένα εκείνο το οποίο είπα στην αρχή όταν συζητήσαμε, σας είπα ότι δουλεύουμε με το εφικτό το οποίο καθορίζει το επιθυμητό. Και επίσης δουλεύουμε με την έννοια ότι υπάρχει μια πραγματικότητα, ακόμη μιλάμε για την πραγματικότητα. Λοιπόν, η πραγματικότητα αντιπροσωπεύεται από στοιχεία της παρούσας κατάστασης, του παρόντος. Τι σημαίνει όμως, υπάρχει μια πραγματικότητα του οράματος. Υπάρχει η πραγματικότητα του οράματος την οποία μπορούμε να περιγράψουμε, τουλάχιστον ως άνθρωποι να περιγράψουμε την πραγματικότητα του οράματος. Τώρα το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε η πραγματικότητα του οράματος να γίνει ένας είδος μαγνήτης και να καθοδηγήσει την αλλαγή του παρόντος ούτως ώστε να προσεγγίσει την πραγματικότητα του οράματος. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν μείνουμε στην πραγματικότητα της παρούσας κατάστασης, κυρία Κακουλάκη, του παρόντος, ουσιαστικά δεν υπάρχει μέλλον το οποίο είναι διαφορετικό από το παρόν. Το μέλλον είναι προέκτασης του παρόντος, με μικρές διαφορές. Καταλάβατε σας? Μάλιστα. Για την Ελλάδα τι μαθαίνετε στο εξωτερικό? Μαθαίνω και πολλά πράγματα. Εκείνο το οποίο διαπιστώνω ότι πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον και αγάπη για την Ελλάδα, το διαπιστώνω ας πούμε και από τα τελευταίες συζητήσεις και προτάσεις που γίνονται για τον Ομπάμα, τον οποίο εγώ βέβαια
συμπαθώ πάρα πολύ και υπάρχει ας πούμε ένα ενδιαφέρον στους κύκλους που κυκλοφορώ εγώ. Δεν είμαι πολιτικός άντρας εγώ, είμαι καθηγητής και υπάρχει μια στεναχώρια για την κατάσταση που υπάρχει τώρα, διότι βλέπουμε ας πούμε τους Έλληνες οι οποίοι πράγματι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και όλοι ελπίζουμε με την έννοια του να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά εγώ βλέπω την αλλαγή να γίνει, η αλλαγή όσον αφορά την να ξαναβρούμε την πραγματική δημοκρατία. Μπορεί, έχει τη δύναμη ο δομημένος δημοκρατικός διάλογος να δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας και διαπραγμάτευσης αντίστοιχο με την λειτουργία των κοινωνικών δικτύων. Και στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι ο γνωστός καθηγητής στο Harvard Νίκολας Χριστάκης είναι γιος σας, ο οποίος έχει αναπτύξει και εξελίξει την θεωρία των κοινωνικών δικτύων και του τρόπου που επιδρούν αυτά στη ζωή μας. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν ο δομημένος δημοκρατικός διάλογος μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα δίκτυο αφύπνισης και κινητροδότησης των ανθρώπων προς ένα καλύτερο μέλλον. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση, διότι ουσιαστικά τα κοινωνικά δίκτυα είναι και αυτά ένα δίκτυο στο οποίο δείχνει τις συνδέσεις μεταξύ των παρατηρητών, μεταξύ των ανθρώπων. Αν δηλαδή δείτε μια γραφική απεικόνηση ενός κοινωνικού δικτύου όπως το δείχνει ο γιος μου ο Νίκος και τα οποία τα είδαμε όταν ήρθε εδώ και μιλάει και έχει κάνει και το βιβλίο κτλ. Βλέπεις λοιπόν μια γραφική απεικόνηση ενός δικτύου στο οποίο οι συνδέσεις είναι μεταξύ των ανθρώπων. Εμείς στο δομημένο δημοκρατικό διάλογο δημιουργούμε παρόμοια δίκτυα, αλλά δεν είναι δίκτυα τα οποία συνδέουν ανθρώπους, συνδέουν ιδέες. Σε κάθε δηλαδή συνεργαστήριο, δημοκρατικό συνεργαστήριο, δένουμε τους παρατηρητές και τους δίνουμε τη δυνατότητα να τους κάνουμε συστημικούς επιστήμονες. Αυτό είναι το καταπληκτικό του. Τους κάνουμε τον Γκώστα των Γρασοχωρίων, τον κάναμε στην Κύπρο συστημικό επιστήμονα. Του δώσαμε τη δυνατότητα να διαπιστώσει το πρόβλημα και να κάνει τις συνδέσεις. Οπότε τι κάνουμε? Φτιάχνουμε ένα δίκτυο ιδεών. Τώρα εσείς τι μου λέτε? Εάν μπορέσουμε το δίκτυο των ιδεών να το συνδέσουμε με το δίκτυο των ανθρώπων. Και ομολογώ ότι είναι πράγματι η ιδέα του μέλλοντος. Κύριε Χριστάκη, επιλέγω να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά τη συζήτησή μας με ένα συναισθηματικό τρόπο, με την Κρήτη. Επιλέξατε την Κρήτη ως τόπο, ως δεύτερο τόπο διαμονής, επιστρέφετε στην Κρήτη. Τι σημαίνει το νησί για σας και πώς πιστεύετε ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει να διατελέσει ένα ρόλο σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα στην δύσκολη αυτή συγκυρία που περνά ο τόπος μας? Καταρχήν να σας πω ότι εγώ την Κρήτη την αγαπάω πάρα πολύ και ιδίως το χωριό των Αρχανών, το οποίο διάλεξα, όχι ότι ο πατέρας μου ήταν από την Κρήτη και βέβαια εξενιτεύτηκα εγώ και όταν αποφάσισα να επιστρέψω στην Ελλάδα είπα να επιστρέψω στην καταγωγή, την πατρική μου καταγωγή, και γι' αυτό πήγα στην Κρήτη και διάλεξα τις Αρχάνες, τις οποίες έχω λατρέψει διότι είναι κάτι ξεχωριστό από τοπίο και από χωριό και όλοι και οι κάτοικοι του χωριού κτλ. Οπότε η απάντηση είναι πολύ συναισθηματική, διότι πράγματι έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει κάτι σε αυτό το νησί που είναι μοναδικό, είναι πολύ λεβέντικο, πολύ ατόφιο, είναι το κάτι άλλο που λέμε, κάτι άλλο. Η Κρήτη είναι για μένα το κάτι άλλο. Ζούσα στην Αθήνα επανειλημμένως, γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά ομολογώ ότι η τοποθέτησή μου τώρα στην Κρήτη είναι εκείνη η οποία με έχει ενθουσιάσει. Και ελπίζω κάποτε, στεναχωρία μου όταν ακούω παραδείγματος χάρη ότι αυτό το νησί, το οποίο έχει μια καταπληκτική ιστορία, πηγαίνοντας ας πούμε από τη Μινωική εποχή και το οποίο είναι τόσο πλούσιο και τόσο όμορφο, έχει τώρα προβλήματα, ακόμα και προβλήματα πείνας
των ανθρώπων του νησιού. Αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Κύριε Χριστάκη, η τελευταία ερώτηση για τη συνέντευξή μας είναι ποιο είναι το δικό σας όραμα για την δημοκρατία σε σχέση με τον τόπο μας. Εγώ ελπίζω ότι θα μπορέσουμε η Ελλάδα που περνάει τώρα μια κρίση και η Ελλάδα η οποία είναι και η δημιουργός της έννοιας της δημοκρατίας να πρωτοπορήσει ξανά και να συμβάλλει στο να ξανααναλυφθεί η δημοκρατία της σύγχρονης εποχής, η σύγχρονη δημοκρατία. Η δημοκρατία η οποία καταλαβαίνει ότι αντιμετωπίζουμε μια άλλη κατάσταση και όμως έγινε πρόοδος σε όλα τα θέματα, στην επιστήμη, στην τεχνολογία, να δημιουργηθεί και η δημοκρατία του, η σύγχρονη δημοκρατία. Και το βλέπω, αυτό είναι το όραμά μου, ελπίζω, εφόσον είμαι στον πλανήτη, να βοηθήσω με άλλους συνεργάτες, τους οποίους ψάχνω και έχω βρει μερικούς και στην Ελλάδα και αλλού, να φτιάξουμε, να βοηθήσουμε να γίνει η Ελλάδα ένα νέο μοντέλο σύγχρονης συμμετοχικής δημοκρατίας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή και να ευχηθώ καλή συνέχεια τόσο στην έρευνα και στην εργασία σας όσο και στο προσωπικό σας όραμα. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε και με τιμήσατε. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε την εκβαθέων συνέντευξη του κοινωνικού επιστήμονα κυρίου Αλέξανδρου Χριστάκη, ο οποίος μας είπε ότι η γνώμη των λίγων δεν θα πρέπει να επιβάλλεται ως γνώση στους πολλούς, αλλά αντίθετα η σοφία των πολλών θα πρέπει να γίνεται η γνώση για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.